Ανθρώπου συγκέντρων. Έκανα αγώνα, έτσι. Αλλά μαζευόμαστε. Άντε με τη λίρα, το λαούτο. Εδώ είναι και σφυκοφωλιά από όργανο παίχτης. Όμως σταδιακά ήρθε. Ό,τι αγώνα και να κάνω, δεν μονομεριώ ούτε δυο. Δεν μιλώ ένα στον άλλο. Έτσι, είσαι ένα πολύ μεγάλο θέμα, βέβαια, Μαρία. Θα ήθελα να αποσπάσω πριν να τελειώσω τη συζήτησή μας. Μια υπόσχεση, θα έλεγα. Μίλησαμε για τα μελλοντικά σου σχέδια. Τι μέλη γενέστε? Το αμέσως, αυτό που θα ήθελα, το αμέσως επόμενο βήμα, το άμεσο, δεν πάω μακρύτερα, γιατί ήταν ένα αποθυμένο που είχα από 2-3 χρόνια. Μεσολάβησε αυτό που μου έγινε, οπότε με αποσυντώνησε στη ζωή μου αυτό το γεγονός που είπα η αυτή απόπειρα δολοφονία, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι το να κάνω μία έκθεση, να προλάβω πριν τελειώσει το καλοκαίρι, με όλους τους θεούς, όλων των θρησκειών, αυτό το είχα από πέρυσι και νιώθω υπέροχα. Έξω, γι' αυτό θέλω να είναι καλοκαίρι, στον περιβάλλοντα χώρο, ανάμεσα στην ειρήνη, για να δώσω πάλι τις συναδέλφους της αγάπης, της ειρήνης, ξέρω εγώ, στον κόσμο, σε αυτά τα χρόνια, πράγματι το τόσο που περνάμε τώρα οι άνθρωποι, τόσο κοντά μας νιώθουμε τους. Βεβαίως. Να τελειώσω, Μαρία, με την εξής ερώτηση και αφού σε ευχαριστήσω θερμά για τη ζήτηση που είχαμε. Ποια είναι η σχέση με την θρησκεία? Ανέφερες ότι θα κάνεις μια έκθεση που θα αναφέρεται σε όλους τους θεούς όλων των θρησκειών. Ναι, ποια είναι η δική σου σχέση με την θρησκεία? Ναι, πιστεύω πραγματικά πολύ βαθιά. Δεν πηγαίνω όμως από την άλλη ποτέ στην εκκλησία, έτσι. Δεν πηγαίνω για πολλούς είναι, πρέπει να πάρουμε άλλη μια εκπομπή. Είναι πολλοί λόγοι σοβαρά, έτσι, για να τους αναλύσω. Ο βασικότερος, ας πούμε, να επισημάνω είναι το ότι αυτό για μένα είναι μια υποκρισία. Δηλαδή, το να θάβω εγώ τον άλλο ολόκληρη τη βδομάδα, δηλαδή όταν λέω, να περπατώ επί πτωμάτων τον άλλο και να πηγαίνω την Κυριακή στην εκκλησία, να κάνω το σταυρό μου, και αυτό να νομίζω ότι αυτό με καλύπτει και ότι αυτό, ναι, δεν το δέχομαι αυτή την υποκρισία. Απ' την άλλη, ίσως επειδή ασχολούμαι, μη θεωρηθεί, ναι, από το πρωί στο βράδυ, μόνο για την αγάπη, μόνο ανεξάρτητα κατά πόσο πιάνει τόπο, ή τα θέματά μου, γιατί είναι όλο, επανέρχομαι στη Μαντόνα, στο Χριστό υποσυνείδητα, ότι σε αυτά τα θέματα δεν μου μένει περιθώριο να έχω ανάγκη κάπου αλλού να προσφύγω, όπως οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό από το πρωί στο βράδυ, σε αυτό το κλίμα ζω, αυτό θέλω να περάσω. Αυτό το μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης. Το λέω με κάθε, δεν είναι εγωιστό, δεν είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, κατά πόσο πιάνει τόπο ή αν θα πιάσει τόπο, και είναι άλλο Παπά Ευαγγέλιο, το θέμα όπως έχει, έτσι. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες, την παρέα που μας έκανες. Θα ήθελα να κλείσουμε με μια ευχή. Ναι. Δική σου προς όλους όσους ακούνε. Ο Θεέ μου, θα θεωρηθεί ότι είναι κοινότυπη, όμως για μένα δεν είναι καμιά άλλη που τόσο να είναι τόσο επίκαιρη και που ήταν πάντα επίκαιρη, και μόνο έτσι ο άνθρωπος θα βρει πράγματι τον εαυτό του, ότι μπορεί να μεγαλουργήσει. Είναι ο άνθρωπος κάτι καταπληκτικό, λέω πολλά αλλά πρέπει να τα πω. Ο άνθρωπος είναι ένα καταπληκτικό, μπορεί να σμίξει με το Θεό, λοιπόν, ότι ναι, το πώς θα μπορέσει από μόνος του όλα τα αρνητικά που βιώνει, που ζει κάθε μέρα, να τα αποβάλει και να κρατάει μόνο τα θετικά, και μόνο με τις θετικές δυνάμεις κάθε μέρα να δουλεύει αυτό και να αγαπάει. Μου ήρθε στο μυαλό τώρα, ναι, έτσι θα κλείσω κιόλας, γιατί εκεί θα γίνει και τέλειος ο κόσμος, μόνο τότε, όταν ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πατέρας ή κάθε μάνα φτάσει στο σημείο να αγαπάει τον άλλον τα παιδιά το ίδιο με τα δικά της.
ζωγραφική της Μαρίας από την αγάπη για τον άνθρωπο και την αγωνία της για την απάνθρωπη ζωή που έχει διαμορφώσει ο ίδιος ο άνθρωπος για τον συνάνθρωπό του. Μακάρι, Μαρία, να έχεις πάντα κουράγιο, να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι για την ειρήνη, την αγάπη, τη δικαιοσύνη. Η χαρακτική τέχνη. Είμαστε εδώ, ευχόμαστε ένα καλό μεσημέρι και τι ακριβώς θα κάνουμε αυτό το μεσημέρι θα το μάθετε αμέσως τώρα. Για την αρχή έχουμε την ευκαιρία για τη χαρά να μιλάμε και να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μένει και να διέχει τον περισσότερο του χρόνο σε μια κοντινή και αγαπημένη επίσης πόλη, τα Χανιά. Όμως σήμερα ταξίδεψε, βρέθηκε κοντά μας. Ο λόγος για τη Μαρία Ορφανουδάκη ή έτσι όπως πολλοί φίλοι συνήθως την αποκαλούν, Μο. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τη ζωγραφική του, μέσα από τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες εκφράζει ένα ιδιαίτερο ανθρώπινο, πανανθρώπινο μήνυμα. Το μήνυμα της ειρήνης, μέσα από το εργαστήριο λοιπόν της ειρήνης, μέσα από τις δικές της ζωγραφικές δημιουργίες, θέλει να μιλήσει για μια ανάγκη ανθρώπινη, να μιλήσει για την ανάγκη της ευρέωσης ειρήνης σε ολόκληρο τον κόσμο. Πόσο ακριβώς το κάνει, ποιοι ακριβώς συμπράττουν μαζί της σε αυτήν την τόσο δύσκολη πορεία, θα μας εξηγήσει αφού την καλωσορίσουμε εδώ, στο λιμενικό. Όμως, και για τους φίλους μου, καλώς ήρθατε. Ναι, καλώς σας βρήκα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταφέρνει και δημιουργεί. Δημιουργεί αθόρυβα, σιωπηλά. Παρ' όλα αυτά όμως, εκείνο το οποίο θέλει να εκφράσει χρειάζεται και απαιτεί να έχει ένα πολύ έντονο ήχο ή καλύτερα μια δυνατή φωνή. Ακριβώς για να μπορεί να εισακουστεί ένα τέτοιο μήνυμα στα πέρατα της γης. Ο λόγος για το νόημα της ειρήνης, που μπορεί να ακούγεται ως κοινότυπο νόημα, ως νόημα το οποίο πολλές φορές παραφράζεται και αλλιώς ερμηνεύεται, όμως τελικά μέσα σε αυτό περικλείονται πάρα πολλές διαφορετικές απανανθρώπινες αξίες. Ναι, ναι. Είναι γεγονός ότι χρόνια τώρα, από τότε που ήμουν 16 χρονών, που έκανα τις πρώτες μου ατομικές εκθέσεις, τρεις ατομικές εκθέσεις, ήταν πάντα με το θέμα της ειρήνης. Και γενικότερα όλες μου οι προσπάθειες, γιατί ναι, προσπαθούσα όλα τα χρόνια με όλες τις μορφές τέχνης σχεδόν, έτσι, έχω ασχοληθεί και πάντα ναι, αυτό που ήθελα να βγάλω, συνέστημα, αλλά συνέστημα που πάντα ήταν το επίκεντρο, το αυτό ήταν η έννοια της αγάπης, της συναδέλφωσης των ανθρώπων και των λαών. Ναι. Έχετε συμμετέχει σε 22 ατομικές εκθέσεις, ναι, καθώς επίσης και σε πάρα πολλές ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής. Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Όμως ο δικός σας σημαντικός σταθμός αυτήν εδώ την πορεία και καριέρα, ναι, είναι η δημιουργία του εργαστηρίου ειρήνης στην, ναι, Άπτερα Χανίων. Ναι, βέβαια, είναι στην αρχή απόλυτη των Απτέρων. Βέβαια έχει τελειώσει από το 81. Uh-huh. Εγγενιάστηκε το 83. Το εγγενίασε μάλιστα ο Μάνος ο Κατράκης, ο δικός μας, ο κριτικός. Ναι, ναι, και όλα τα χρόνια βέβαια ήταν κλειστό το εργαστήρι, γιατί μέσα εκεί μένω, εκεί μέσα δουλεύω και ευνόητο ότι δεν είναι δυνατόν να το επισκέπτεται κόσμος. Να το επισκέπτετο έπρεπε πλέον, έτσι, ανήκει στο παρελθόν, γιατί τώρα, ναι, από την ημέρα την Κυριακή των Βαΐων, που εγγενιάστηκε μια έκθεση, από εκεί και ύστερα μένει ανοιχτό. Για Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, αλλά αν παρεμβληθεί και τηλεφώνημα, μπορεί οποιαδήποτε άλλη μέρα και ώρα. Το εργαστήριο ήταν κλειστό όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς, mm-hmm, γιατί η ανάγκη δημιουργίας η δική σας, η προσωπική, δεν μπορούσε να ήταν και ένας κρίκος επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, ακριβώς γιατί υπήρχε εκείνη η διακοπή με τον συνειρμό, mm-hmm, με την έκφραση, με τη δημιουργία. Σαφώς, ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτή η πορεία ολοκληρώθηκε. Αυτή η διαδρομή, ναι, ολοκληρώθηκε. Τώρα είστε στην κατάλληλη κοινή θέση να επικοινωνείτε με τον κόσμο, ναι, να μιλάτε με τον κόσμο, να δει ο κόσμος σας τις δημιουργίες. Ναι, ναι. Και βέβαια για να γίνει αυτό έπρεπε απόλυτα να
εξουδετερωθώ. Είναι γεγονός, είχα κουραστεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια και εμένα παράπονο μέσα μου, γιατί για όλα αυτά που προσπαθούσα βέβαια που δεν πραγματώνονται. Λοιπόν, το ότι έφτασα απόλυτα να εξουδετερωθώ, ναι, δεν θα αναφέρω τώρα, όχι, δεν θα αναφέρω τι έγινε στη ζωή μου. Το θέμα τώρα ότι ναι, ξεκινώ από την αρχή πάλι. Τώρα είναι μια νέα ακόμα αρχή. Ναι, βέβαια. Έχω στα χέρια μου έναν ογκοδέστατο φάκελο, ένα φάκελο μέσα στον οποίο περικλείονται κάποια σημαντικά δικά σας σημεία προσωπικά, κάποια τέτοια σημεία σταθμού σας στην ζωή σας. Έχω μια σελίδα εδώ μπροστά μου, ακριβώς δίπλα-δίπλα, χέρι-χέρι με τον Μάνο τον Κατράκη, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος εγγενίασε το εργαστήριο ζωγραφικής. Ένας άνθρωπος από την Κρήτη, με το στίγμα εκείνο το καθαρά κριτικό, απόλυτα, με τη λεβεντιά, το θάρρος και το ύφος του γνήσιου κριτικού ανθρώπου, που φαντάζομαι, γιατί δεν είχα τη χαρά εκεί να το γνωρίσω προσωπικά, ότι κατάφερε να διατηρεί όχι μονάχα σαν εξωτερική εικόνα ενός δημοσίου προσώπου, αλλά και στην προσωπική του ζωή. Ναι, ναι, βέβαια. Μπορώ να εκφέρω γνώμη, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια, ότι απόλυτα πριν να εγκατασταθώ στην Κρήτη, σχεδόν κάθε μέρα, κάθε βράδυ είμαστε μαζί. Λοιπόν, ότι ήταν ένας πράγματι λεβέντης στην ψυχή, στο σώμα, ένας καταπληκτικός, στην καρδιά, στα πάντα, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, πραγματικά. Και βέβαια... Είχε όλη τη στόφα του κριτικού μεγαλείου. Όντως. Ναι. Εδώ έχω ένα απόσπασμα από τον λόγο εκείνο τον οποίο εκφώνησε ο Μάνος ο Κατράκης στα εγγένεια του εργαστηρίου ζωγραφικής Ειρήνη. Ένα μονάχα θέλω να αναφέρω και να συγκρατήσω, ότι αυτό που έφτιαξε η Μαρία Ορφανουδάκη δεν είναι δυνατόν να γίνει από έναν άνθρωπο σήμερα μονάχο του, και μάλιστα θηλυκό. Δεν αρνούμε βέβαια τις δυνατότητες του θηλυκού, κάθε άλλο. Αλλά η ανδοκρατία στον τόπο μας, ξέρετε πολύ καλά, έχει αναγκάσει τη γυναίκα να είναι σε δεύτερη μοίρα. Ο Μάνος ο Κατράκης σεβόταν τη γυναίκα. Ναι, και βέβαια, και βέβαια, και βέβαια τη σεβότανε. Αλλά αυτό είχε πολύ αλήθεια. Μην ξεγελιόμαστε, ότι μπορεί πάντα να τους αιώνες να είμαστε δυνατές, αλλά αυτή η δύναμη ήταν πάντα έτσι. Είχε εξουδετερωθεί από το. Δεν θέλω. Ναι, βέβαια. Ενώ ουσιαστικά οι άνδρες είναι πολύ πιο αγνοί, πολύ πιο αυτό από εμάς. Άλλο θέμα ότι έτσι ήταν ιστορικά, που αυτοί είχαν το πάνω χέρι. Ενώ ουσιαστικά ναι, είμαστε πάει. Η μάνα τους, τέρμα, έτσι. Η μάνα των ανδρών, οποιαδήποτε γυναίκα είναι η μάνα. Τέρμα. Επομένως είναι τα παιδιά μας. Γιατί και σαν παιδιά πράγματι λειτουργούν και αντιδρούν. Και γι' αυτό αν γίνονται τόσα σφάλματα σε αυτόν τον κόσμο που έχουν γίνει στο παρελθόν και τώρα, είναι βάση αυτού του παιδισμού, τολμώ να πω. Έχουν μία, ενώ η γυναίκα, επειδή φέρνει πράγματι άνθρωπο στον κόσμο, γίνεται πολύ από τη φύση, έτσι, είναι πολύ σοφή η φύση, τόσο πιο υπεύθυνη, ποτέ δεν θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει ο άνδρας, ενώ όλα είναι ένα παιχνίδι εκείνο, και ο πόλεμος είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι έτσι. Το να δημιουργηθεί ένα εργαστήριο ζωγραφικής αφιερωμένο στην ειρήνη και μέσα από αυτό να δίδονται μηνύματα ειρήνης σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν είναι μια εύκολη ιδέα να πραγματοποιηθεί. Ναι. Δεν είναι εύκολο να μείνει και να παραμείνει σαν σταθερή αξία μέσα στον χρόνο. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα, σαν γίγαντας ολόκληρος, να σταθεί από τα Χανιά, από την άκρη εκείνη του νησιού της Κρήτης, και να προσπαθήσει να μεταδώσει το νόημα και το μήνυμα της ειρήνης σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές σας συνθλίβει, σας θλίβει, σας συγκινεί, σας αφήνει εντελώς απροστάτευτη από κάθε τι άλλο. Γιατί? Γιατί το μήνυμα της ειρήνης απλά και μόνο μένει πολλές φορές στις καρδιές συνείδησης κάποιων ανθρώπων, σπανίως όμως αποτελεί μια πραγματικότητα. Ναι, ναι. Με όλα αυτά τώρα που λες, πραγματικά κάπου με έχεις καλύψει, που δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτό. Είναι το σημείο. Είναι δύσκολο εγχείρημα όταν πριν από το 1981 γίνει πραγματικότητα αυτό το όραμα? Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα να πραγματοποιηθεί? Ποια εμπόδια στάθηκαν μπροστά σε βέβαια, αυτό που γίνει πραγματικότητα? Και βέβαια. Και...